Για καταστολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών της τουρκικής, όπως την αποκάλεσε ο ίδιος μειονότητα στη Δυτική Θράκη, κατηγόρησε το ελληνικό κράτος ο ψευδομουφτής της Τουρκίας Αχμέτ Μετέ σε συνέντευξή του σε ανταποκριτή του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Ανατολού. Ο ψευδομουφτής Ξάνθης κατήγγειλε στον Τούρκο δημοσιογράφο ότι οι ελληνικές αρχές δημιουργούν προβλήματα σε σχέση με τα μειονοτικά σχολεία και την καθιερωμένη προσευχή της Παρασκευής και δήλωσε πως το ελληνικό κράτος έχει στόχο να χειραγωγήσει τη μειονότητα μέσω ελέγχου των μουφτίδων αλλά και των μειονοτικών σχολείων. Επιπλέον έκανε λόγο για προσπάθεια κάμψης του ηθικού των ψευδομουφτίδων μέσω δικαστικών διώξεων, μιλώντας φυσικά κυρίως για τον εαυτό του, αφού πριν λίγους μήνες του επεβλήθη ποινή φυλάκισης 15 μηνών για διέγερση σε διχόνοια, εξαιτίας περιστατικού κατά το οποίο παρομοίασε δημοσίως τον πρόεδρο του μειονοτικού κόμματος με τον Ραούφ Ντενκτάς. Πρόκειται για μια προσπάθεια που γίνεται από χριστιανικά μυαλά, με στόχο να αφήσουν την κοινότητά μας ακέφαλη, χωρίς βιβλία και χωρίς θρησκεία. Πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της αμοιβαιότητας. Η Τουρκία πρέπει να αφαιρέσει από τους χριστιανούς τα δικαιώματα που αφαίρεσε η Ελλάδα από εμάς και να τους δώσει ό,τι έχουμε εμείς. Πρέπει να γίνει χρήση της κρατικής ισχύως, ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε εμείς, δήλωσε ο ψευδομουφτής. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nemeshd.gr.